Η αγάπη του Χριστού μας και της Παναγίας μας και του Αγίου μας Νεκταρίου, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί, μας ξανάφεραν και πάλι σε αυτήν εδώ τη ζεστή φωλιά και τη Θεία Αγκάλη. Ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Χριστό μας και την Παναγία μας και τον Άγιο Νεκτάριό μας. Σε ευχαριστούμε και πάλι και πολλάκις. Μας κράτησαν όλο το καλοκαιράκι και τώρα μας έβαλαν και ήρθαμε εδώ. Ευχόμεθα καλή εκκλησιαστική χρονιά, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, καλή δύναμη και καλό παράδεισο. Και ο Χριστός και η Παναγιά και ο Άγιος μας να σκεπάζουν και την πατρίδα μας και την πόλη μας εδώ και την κάθε ψυχούλα και την οικουμένη ολόκληρη. Απόψε και αύριο και στις επόμενες ημέρες έχει ιδιαίτερη χαρά ο Άγιος μας Νεκτάριος, ο θαυματουργός και μυροβλήτης και προστάτης μας, διότι γιορτάζει η δική του Παναγία, η Παναγία η Σιλιβριανή, η Παναγία της πατρίδος του, που ήταν εκεί μητροπολιτικός ναός, μεγάλος και πανέμορφος, και όρταζαν όλον αυτόν το μήνα με πανήγυρη θρησκευτική μεγάλη, με αγρυπνίες, με ακολουθίες και με τόσα άλλα και χωροστασίες αρχιερέων και με μεγάλα πανηγύρια και ήρχε το κόσμος από παντού, από όλη τη Θράκη, από την Κωνσταντινούπολη και από αλλού, με άμαξες, με βάρκες, με πλοιάρια και με μεγάλα πλοία, τα οποία ήσαν όλα τα μέσα μεταφοράς και της ξηράς και της θαλάσσης σημεοστολισμένα με την ελληνική σημαία, παρακαλώ. Και ας ήταν σκλαβιά εκεί, και ας ήταν τουρκοκρατία, και ας ήταν οτιδήποτε. Τα δε μαγαζιά, τα καταστήματα και τα σπίτια και τα δημόσια οικοδομήματα και η τελευταία καλυβούλα ήταν εκεί και πάλι σημεοστολισμένα όλα και με πολύχρωμα χαρτιά και με όλα εκείνα τα οποία δίνουν ομορφιά και πανηγυρική όψη. Κι ήταν η Σιλίβρια εκεί, η Σιλιβρία η ελληνική πόλης, ήταν το μήνα Σεπτέμβριο, στις δόξες της. Είχε έρθει από την Αγία Σοφιά στα 1204 από την Κωνσταντίνου πόλη η εικόνα της Παναγίας της Λιβριανής, η αμφιπρόσωπη εικόνα που στο ένα μέρος είχε την Παναγία ένθρονη να κρατά στα χέρια της το μικρό Ιησού Χριστό και από την άλλη όψη είχε το γενέσιον της Θεοτόκου. Και αυτή η εικόνα ήλθε από τη βασιλεύουσα όταν έπεσε η Κωνσταντίνου πόλης στα χέρια των Φράγκων και ήρθε και έμεινε στη Σιλιβρία, στην ένδοξη αυτή Μητρόπολη και περιοχή, στη φήμη του Επισκόπου της οποίας είχε προστεθεί και οι λέξεις το επίθετο Θεόσωστος και το Θεόσωστος η Μητρόπολη σε αυτή και η περιοχή, γιατί είχε κάνει μεγάλη αντίσταση στους βαρβάρους και τους είχε νικήσει πολλές φορές. Ήταν δηλαδή Έλληνο-Ορθόδοξοι, ήταν ηρωικοί. Το θρησκευτικό ορθόδοξο φρόνημα και το εθνικό φρόνημα ήταν ακμαία καθ' όλες τις εποχές, μέχρι το 1922 με τις ανταλλαγές των πληθυσμών, τότε πια που ερήμωσε σιγά σιγά και ενώ είχε η Σιλιβρία 40 εκκλησίες και αγιάσματα με επίκεντρο το γενέσιον της Θεοτόκου την υπέροχη Μητρόπολη, σήμερα κατήντησε να μην έχει ούτε μία. Όμως οι κρυπτοχριστιανοί που υπάρχουν και σήμερα πάνε στις μεγάλες γιορτάδες και τα Σάββατα το Εσπέρας που είναι η Ανάσταση την επόμενη, το Μικρό Πάσχα, πάνε και το Μέγα Πάσχα και τι κάνουν, κολλάνε κεριά στους τοίχους.
κολλάνε κεριά στους τοίχους και δοξάζουν μυστικά τον Αναστάντα και τη μητέρα του λυτρωτού μας και τους Αγίους και τους Αρχαγγέλους και τους Αγγέλους. Και περιμένουν κι αυτοί την ημέρα της απολυτρώσεως, την ημέρα της ελευθερίας. Και μάθαιναν και πολλά γράμματα εκεί στη Σιλιβρία, την οποία ίδρυσε τον 7ο αιώνα π.Χ. ο Σύλλης από τα Μέγαρα, όπως και ο Βίζας από τα Μέγαρα είχε φτιάξει το Βυζάντιο, που έγινε αργότερα η Κωνσταντίνου πόλης, η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η βασιλής των πόλεων, η κυριότερη πόλη του κόσμου, ακόμη και μέχρι σήμερα, παρόλη τη σκλαβιά της, δεν χάθηκε η ομορφιά, ούτε και η δόξα της, και περιμένει και εκείνη με ανυπομονησία την ημέρα την μεγάλη, την ημέρα της ελευθερίας, την ημέρα που θα ανοίξει η Αγία Σοφιά και θα λειτουργηθεί, που θα σημάνουν οι καμπάνες, που θα εισέλθουν οι χριστιανοί, οι ελληνοορθόδοξοι κυρίως χριστιανοί, στην πρωτεύουσά τους, στην πατρίδα τους, στο μάτι της Ανατολής και της χριστιανοσύνης. Γι' αυτό και οι γείτονες απέναντι ταράσσονται στο άκουσμα της Κωνσταντίνου πόλεως, στο άκουσμα της Ρωμιοσύνης και στο άκουσμα των διεκδικήσεων εκ μέρους μας. Γιατί οι πολιτικοί μας και οι υπόλοιποι μας έμαθαν να λέμε «δεν διεκδικούμε τίποτα». Μα μας έχουν κλέψει κάτι, δεν το διεκδικούμε. Και να ξέρουμε και κάτι ακόμη, πως και τα κλοπημαία κάποτε επιστρέφονται. Κωνσταντίνου πόλης είναι ελληνικότατη από τα αρχαία χρόνια και στο Βυζάντιο με τη Ρωμιοσύνη και μέχρι σήμερα ακόμη και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Ας μην νομίζουν οι όποιοι ότι εκείνοι είναι κύριοι επάνω στη γη και πλανητάρχε και δοκούντες άρχιν των εθνών. Τη γη και τα σύμπαντα τα κυβερνά ο Χριστός μας, ο Παντοκράτορ, εκείνος που εγένετο νεκρός και ιδού ζει, ο Αναστάς εκ των νεκρών δηλαδή. Εκείνος κυβερνά και η μητέρα του και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ παν προχθές σταθμό μας, και οι άγγελοι και οι άγιοι και οι δίκαιοι και οι ενάρετοι. Εκείνοι καταχρηστικώς κυβερνούν δια τας αμαρτίας ημών. Μας παιδεύει δι' αυτόν ο Κύριος για να μας φέρει εις μετάνιαν και διόρθω συμβίου. Και ο Μιχαήλ έχει τη μάχερά του στο Μανταμάδο. Τα ακούσαμε προχθές που την έφερε από τη Γερμανία ο Κύριος Μιχαήλ Διαμαντής. Και είναι εκεί και περιμένει. Για μας είναι ασφάλεια και εγγύηση για το μέλλον, το οποίο στην πατρίδα μας σήμερα και στην Οικουμένη διαγράφεται ζωφερών και δυσίωνων. Παρά τα αυτά όμως ο ουρανός κυβερνά και η δικαιοσύνη και η δύναμη και η δόξα και η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μπορεί ο Αρχάγγελος, όπως εχώνευσε τα ποτάμια στις Κολοσσές και όπως εχώνευσε το πολυβολείο στην Κύπρο, όπως ακούσαμε, μπορεί εν μια καιρού ρηπή, αυτοστιγμής δηλαδή, ακαριέως, να βυθίσει και να εξαφανίσει και τους τελειότερους εξοπλισμούς και τα πιο αποτελεσματικά όπλα, είτε είναι πάνω στη γη, είτε είναι στη θάλασσα, είτε στον αέρα, είτε είναι υπό την θάλασσα ή όπου αλλού. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ σε μια νύχτα στο Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, εφώνευσε 180.000 Ασσυρίους χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας. Και όταν ξύπνησαν οι υπόλοιποι Ασσύριοι το πρωί και ήταν δίπλα τους πεθαμένους, τους συστρατιώτες και συναδέλφους των, ανέκραξαν γοερά, φοβήθηκαν φόβων μέγαν
και το έβαλαν στα πόδια και έτρεξαν και έφτασαν στην Ασσυρία χωρίς να φάν, χωρίς να πιούν, χωρίς να σταματήσουν. Αυτός είναι ο ουρανός. Αυτός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Αυτή είναι η Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι η αθάνατη Ρωμιοσύνη. Είναι σπουδαία αυτά και μας εμψυχώνουν, γιατί πάνε στις ημέρες μας να εξαφανίσουν αυτό το αλωνάκι, αυτή την ένδοξη πατρίδα μας, και κυβερνώντες και δημοσιογράφοι και περισσότερο, να το πούμε, εμείς που τις ψηφίζουμε, που τις ανεχόμεθα, που τις καμαρώνουμε ακόμα και τόνα και τ' άλλο. Είδατε τι νόμους ψηφίζουν και τι κάνουμε τους μικρομεσαίους, να τους εξαφανίσουμε, να κυριαρχήσουν τα μεγάλα τραστ, να κυριαρχήσουν τα σούπερ μάρκετ, να κυριαρχήσουν οι μεγάλοι καρχαρίες και οι μικροί ας πάνε να χαθούνε. Μας λένε τα πλεονεκτήματα αυτής της αλλαγής του ωραρίου. Δεν μας λένε όμως και τα μειονεκτήματα. Έχει πολλά μειονεκτήματα και προπαντός καταστρέφει τη μεσαία τάξη, που είναι η Αγελάδα, από την οποία τρέφονται πλούσιοι και πτωχοί. Το έχουμε πει κι άλλοτε. Το Ιερόν Βυζάντιον έπεσε διότι κατεστράφει η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ ταπεινά και εγκάρδια τα μικρά μαγαζάκια και τους μικρομεσαίους να τις υποστηρίζετε έστω και με ζημία σας. Έστω και με ζημία σας. Και αν τις επισκέπτεστε και να αγοράζετε και αν τις ψυχώνετε και αν δεν έχετε να αγοράσετε, πείτε μια καλή κουβέντα, περάστε από μέσα να πάρει αυτή μια ανάσα. Ξέρετε σε πόση ασφυξία είναι, ξέρετε πόσο δύσκολα αισθάνονται. Δεν ξέρω. Ποιοι κυβερνούν εδώ και τι κάνουν. Έλα να ξέρουν ότι υπάρχει και ο Κύριος. Υπάρχει και ο Κύριος. Υπάρχει και ο Θεός. Υπάρχει και το δίκαιο. Υπάρχει και η Παναγία. Υπάρχει και ο Μιχαήλ. Υπάρχουν και οι Άγιοι. Υπάρχουν και οι Άγγελοι. Αλλά υπάρχουν και αρκετοί καλοί εδώ στην πατρίδα μας, καθώς και στον κόσμο, που είναι λευκοί και δεν έκλειναν το γόνατό τους στα είδωλα της εποχής μας και στη νέα τάξη πραγμάτων. Και όσο πάνε οι Έλληνες και αγανακτούν, και έχει πει κάτι πολύ ωραίο ο αείμνηστος Ίων Δραγούμης, που έπεσε και αυτός υπερπίστεως και πατρίδος, όταν το κράτος, προσέξτε αυτό, όταν το κράτος βάλει κατά του έθνους, πάρει διαφορά, προσέξτε το, όταν το κράτος βάλει κατά του έθνους, το έθνος οφείλει να αντιδράσει. Το ακούσετε αυτό? Το έθνος οφείλει να αντιδράσει. Τώρα το κράτος, όπως φαίνεται, με λαμπρές εξαιρέσεις, δυστυχώς λίγες, για να είμαστε και δίκαιοι, βάλει κατά του έθνους, όπου Έλληνας υποδιωγμών. Δεν το βλέπετε? Μας φέραν όλους εδώ τους ξένους τα διάφορα προσχήματα. Εγώ το μήνα Αύγουστο δεν ησύχασα καμία μέρα από τους μαύρους και τους αραπάδες. Φέραν και τους Κινέζους στη μύτη μου και τόσα άλλα. Και ζητά δύναμη, ζητά συνδρομή. Κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει. Πολλοί θέλουν ακόμη και αστυνομία, αλλά τα χέρια τους δεμένα. Γι' αυτό ας επαναστατήσουμε, ας αντιδράσουμε, ας ξεσηκωθούμε. Ας μετανοήσουμε και ας διορθωθούμε. Ας γίνουμε καλοί χριστιανοί και καλοί πατριώτες. Ο Άγιος Νεκτάριος στη Σιλιβρία, παρότα σκλαβιά εκεί, ζούσε μέσα σε κλίμα εθνικού φρονήματος μεγάλου και εντόνου, καθώς και θρησκευτικού. Και όλοι αυτοί μεγάλοι και εθνικοί ευεργέτε και άγιοι και ήρωες βγήκαν οι περισσότεροι από τα αλύτρωτα μέρη, από την αθάνατη Βόρειο Ήπειρο, από την αθάνατη Μακεδονία, από την Ανατολική Ρωμιλία, από την Ανατολική Θράκη, από την Κωνσταντινούπολη, από τη Μικρασία, από την Καπαδοκία, από την Παλαιστίνη, από την Αίγυπτο. Όλα αυτά είναι Ρωμιοσύνη. Πάμε σήμερα στη Συρία και βρίσκουμε ανθρώπους και τι μας λένε? Ρουμ, είμαι Θαρωμαίοι, είμαι Θαβυζαντινοί πολίτες. Δεν έχουμε σχέση ούτε με Εβραίους, ούτε με Άραβες, ούτε με τίποτα άλλο. Είμεθα απόγονοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το καταλαβαίνετε αυτό? Είμεθα Ρωμαίοι πολίτες,
χριστιανοί Ορθόδοξοι και Έλληνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γιατί γένος στα Βυζαντινά χρόνια, τι ήτο οι Έλληνες Ορθόδοξοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γιατί σήμερα το αλλάζουν μερικοί με το έθνος και καλώς κάνουν, αλλά έθνος και γένος στην πατρίδα μας ταυτίζονται. 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 Ο Μιχαήλ όμως, ό,τι και αν κάνουν εμείς οι βλάκες, ο Μιχαήλ έχει τη σπάθα εδώ εκεί πέρα, έτσι, σας τα ακούν όλοι. Έχει τη σπάθα του. Και έμαθα προχθές, τον είχε βγάλει και προκαιρού και ο κύριος Τέρενς Κουίκ, τον κύριο Μιχαήλ Διαμαντή, που έφερε τη σπάθα στη Λέσβο, στο Μανταμάδο. Και εκείνο συγκινημένος, τα ακούστε όσοι ακούσατε προχθές στο σταθμό, και παρακαλώ να ακούτε αν θέλετε, και να βάλετε κι άλλους να ακούν. Πέρασε ο καιρός που εφησυχάζαμε, τα θεωρούσαμε δεδομένα. Όχι, όχι, τώρα την πατρίδα και την εκκλησία και την ψυχή μας και τους ήρωές μας και τα παιδιά μας που έρχονται να πληρώσουμε με αίμα σε λίγο, αδελφοί. Γιατί αρκετά εφησυχάσαμε και αρκετά κάτσαμε και τεμπελιάσαμε και αμελήσαμε και αρκετά τόσα χρόνια χειροκροτούμε τη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Μεγαλύτερη τυραννία δεν υπάρχει. Ακόμη και η αντιπολίτευση σήμερα που έκανε το μεγαλύτερο κακό στην πατρίδα μας, τι είπε για τη συμπολίτευση? Ούτε στη Χούντα δεν γίνονται αυτοί οι νόμοι. Πού είναι η Χούντα? Ήταν η ελευθερία μας τότε. Όλοι την επιζητούν. Και κάποιος αριστερός προχθές, ξέρετε τι έλεγε, στην Κεσαριανή, μόνο ο Γεώργιος Παπαδόπουλος έκανε έργο στην Κεσαριανή, λέει. Τόσα καλά και τόσα πράγματα, μόνο εκείνος μας έφτιαξε. Ούτε οι δικοί μας οι αριστεροί, ούτε οι λοιποί δημοκράτες. Αλλά ο Παπαδόπουλος πέθανε στη φυλακή. Και άλλοι ακόμα στη φυλακή. Αλλά δεν πειράζει. Δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι σε όλη την Ευρώπη και εδώ υπάρχουν. Άστα. Ας ξυπνήσει ο λαός, ας βγάλουμε τις τσίμπλες από τα μάτια μας, ας βλέπουμε ποιοι μας οδηγούν, ας βλέπουμε που μας πάνε. Έτσι. Μόνο η Εκκλησούλα απέμεινε. Φωνή ελευθερίας και βήμα ελευθερίας. Φωνάζει ο Μακαριότατος, με εκείνον τα βάζουν. Εκκλησούλα η αθάνατη. Και εκεί στη Σιλιβρία λοιπόν, η Εκκλησούλα η Ορθόδοξη, η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησούλα ήταν ελεύθερη και δημιούργησε πολιτισμό, έφτιαξε Αγίους, έφτιαξε σοφούς, έφτιαξε ήρωες, άφησε αθάνατα μνημεία και προπαντός έστειλε στον Παράδεισο αμέτρητους. Έστειλε στον Παράδεισο αμέτρητους, αμέτρητους. Για να επανέλθω λοιπόν, συγγνώμη που τα λέω αυτά, τα λέω με πόνο ψυχής, με πολύ πόνο ψυχής και με στενοχώρια μεγάλη. Και θέλω να με ακούσετε κι εσείς και, και αύριο που θα ακούσουν οι ακροατές του σταθμού μας. Να προσευχηθούμε για την πατρίδα μας, να νηστέψουμε για την πατρίδα μας, να γρυπνήσουμε για την πατρίδα μας, να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, να φωνάξουμε για την πατρίδα μας και να πεθάνουμε αν δεείς για την πατρίδα μας όπως τόσοι πέθαναν. Γιατί όπως έλεγε σε κάποιο το μεσημέρι, τι πρέπει να κάνουμε, λέω. Πέθαναν οι ήρωες και οι μάρτες για την πατρίδα. Το αίμα τους είναι ακόμη νοπό στα αιματοβαμμένα αυτά χώματα της πατρίδος μας. Τα ιερά τσωστά είναι στα βουνά, στις θάλασσες, στα φαράγγια. Και οι ψυχές τους στην άλλη πλάση μας βλέπουν κάθε μέρα και κάθε στιγμή και μας παρακολουθούν. Και αν πράττουμε καλώς χαίρονται, αν αμελούμε στενοχωρούνται. Και ακόμα έρχονται τα παιδιά μας, τα δικά μας παιδιά, τα Ελληνόπουλα που δεν τα φροντίζει κανείς. Πας στο μεευτήριο η Αλβανίδα και η Αφρικανή γεννάει δωρεάν. Μια Ελληνίδα να γεννήσει θέλει 2 εκατομμύρια και αν βρει και θέση παρακαλώ. Ποιοι είναι αυτοί που διευθύνουν και βάλουν τους ξένους σε καλύτερη μοίρα από τους Έλληνες, οι οποίοι οι Έλληνες και φορολογούνται και νομοταγής είναι και τόνα και τάλλο. Μας έχουν περάσει μεγάλη λεμαριά και μεγάλο ζυγό, αδελφοί και πατέρες. Και ακόμα τα παιδιά μας, προχθές είχαν έρθει 2 παιδιά να με δουν με τη μητέρα τους και ξέρετε τι μου είπανε, «Πάτερ, πού θα μας αφήσετε σε αυτούς τους βαρβάρους ανάμεσα?» Και μάλιστα είναι εδώ, στην περιφέρεια των Αθηνών. Πού θα μας αφήσει αυτούς τους λύκους, γιατί δεν μιλάτε, γιατί δεν φροντίζετε την πατρίδα, αν δεν το ακούσα παιδιά αυτό. Και τι να πούμε στα παιδιά που λέει και το τραγούδι, τι να πούμε στα παιδιά, ότι αφήσαμε την πατρίδα μας και ερημώθηκε. Και όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς,
αγρίεψε το γένος και βαρβαρώθημεν και γίνομαι χειρότεροι οι Έλληνες. Εγώ εκεί που μένω, με ενοχλούν οι μαύροι και οι αυτοί και περισσότερο οι Έλληνες. Οι γειτόνιοι. Στο Υπουργείο Πολιτισμού καπνίζουν σαν αράπδες και έρθουν μέσα ακριβώς μέσα στο δωματιό μου. Και έχουν απαγορεύσει στα Υπουργεία να καπνίζουν στα γραφεία και πάνε όλοι και φουντάρουν έξω στον καμπινέ και καπνίζουν οι καημένοι. Ωραία. Και ανοίγοντας το παραθυράκι, επειδή είναι πολύ κοντά, τώρα σπίτια πάνε στο άλλο στο κέντρο, όπως ξέρετε, κατευθείαν μέσα. Κινδυνεύω να πάθω ασφυξία. Βγαίνεις, φωνάζεις, σου το λες, τίποτα. Στέλνουν ανθρώπους, τίποτα. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι με τα κρέμασμα. Κρέμασμα, έφυγε ο Στάλιν που κρέμασε τόσο κάτι, ήξερε και ο Στάλιν. Λοιπόν, για να πω κανέναν άλλον και τους κακοφανεί. Τους φωνάζω και αυτούς, πού είσαι ρε Στάλιν. Πού είσαι ρε Στάλιν, όσοι ακούν Στάλιν σου λέει τι λέγεται. Όπως ξέρετε, η πατρίδα μας είναι μαρξιστικοκρατούμενη. Έτσι, γι' αυτό καταστράφει η οικονομία. Έχουμε μαρξισμό από το 1984 και δόθε και το 1981 και δόθε. Όλα είναι μαρξισμό. Τα βλέπετε τώρα, ποιοι κυβερνάνε. Το βλέπετε, το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Είχε πάρει συνέντευξη από τον Πατακό προετών, η ελευθεροτυπία, στο Έψιλον. Και βάζω όλες τις εφημερίδες εγώ. Και τι το ρώτησα, αν ήθελα να τον ξεφτυλίσω τον ανθρωπάκο. Ποιος κυβερνάει τώρα, λέει, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Και λέει, μας κυβερνάνε οι Μαρξιστές και οι Εβραίοι. Το λέει εφημερίδα, το λέω εγώ, εκεί το διάβασα. Ας το διαψεύσω. Και μετά κάγκελο οι άνθρωποι. Τον έδιωξαν τον άνθρωπο. Σου λέει, μας την είπε τώρα. Θα πεις γιατί τα λες, πάτερ, όλοι τα λένε. Η Εκκλησούλα τα λέει. Εκκλησούλα τα λέει. Με αγάπη, με παράπονο, αλλά και με ειλικρίνεια. Με δυσκολευτεί πάρα πολύ. Πού είναι η οικονομία μας. Πού είναι η οικονομία μας. Σε λίγο θα έχουμε να φάμε, θα μας κρεμάσει το ψωμί, το ξέρετε. Έτσι μου είχε πει ένας έμπρος προετών εδώ στο κέντρο. Πάτε, λέει, θα έρθει η ώρα που θα μας κρεμάσουν στο ψωμί. Και όποιος δίνει ψωμάκι, αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Αυτός θα είναι ο Ευεργέτης. Κλεισούλα, η μάνα μας η Κλεισούλα δεν μιλάει. Κλεισούλα έμεινε, η Εκκλησία μας έμεινε. Γι' αυτό και τη βάλουν όλοι. Και κολλάνε σε κάποιες αδυναμίες των ανθρώπων. Λες ότι αυτοί δεν είναι αμαρτωλοί. Λες ότι αυτοί δεν είναι αδύνατοι. Λες ότι αυτοί δεν έχουν ατέλειες. Κολλάνε. Αλλά ένα πράγμα να ξέρετε πάντοτε. Είναι αρχαίος αφορισμός και το θυμάμαι από τον καθηγητή μου στο γυμνάσιο μας το έλεγε. Ότι συνήθως οι ανήθικοι ομιλούς περί ηθικής. Γράψτε το αυτό. Οι ανήθικοι, πάει και η ώρα, ομιλούς περί ηθικής. Γι' αυτό με τόση μανία, κάτι της εκκλησίας μας, κάτι της ιστορίας μας, κάτι της πατρίδος μας. Ας ξυπνήσουμε οι Έλληνες και άμα καταλάβουν ότι ξυπνάμε, ξέρετε τι θυμάμαι τα τελευταία χρόνια και συγκινούμε και κλαίω, τι θυμάμαι. Το βράδυ εκείνο που η εθνική μας ομάδα ενήξε στην Ευρώπη, έγινε πρωταθλήτη Ευρώπης και τι έγιναν οι Έλληνες, βγήκαν όλοι έξω. Με σημαίες, με ταμπούρλα, με αχές, με τον εθνικό ύμνο, με τόνα και μετάλλο. Και γέμισε η Αθήνα και η Ελλάς Έλληνες, ελληνικές σημαίες, ελληνικές φωνές. Και τι κάνουν οι ξένοι που είναι εδώ, νόμιμοι και μη, τι κάνουν, κρύφτηκαν. Κρύφτηκαν μπροστά σε αυτόν τον ποταμό των Ελλήνων. Έπρεπε πάλι να ξαναβγούμε στους δρόμους. Μας το έμαθαν τα κόμματα που κυβερνούν. Όταν θέλουν να περάσουν τα δικά τους, ξύλωναν τα πεζοδρόμια, ξεβράκωναν τους οφέριδες και έκαναν τόσα και τόσα. Και τα πήραν όλα. Τα πήραν όλα. Όποια πετρούλα και να σηκώσει, θα είναι πίσω αριστερός, πασόκος ή νεοδημοκράτης που έχει πασοκοποιηθεί. Για τον Πασόκ πλέον δεν είναι κόμμα, είναι τρόπο ζωής, καταλάβετε το. Και έκαναν, όπως έλεγε ο Σαββόπλος, αλλά μαζί τους πάει και πάλι, έκαναν τον υπόνομο νόμο. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς ας ξυπνήσουμε οι Έλληνες. Ας ξυπνήσουμε οι Έλληνες. Όπου και αν ανήκουμε. Κολοκοντρώνης ήταν, άρχισε την ελευθερία της πατρίδος, είπε: όσοι αγαπάτε το Θεό και την πατρίδα, ελάτε κοντά μου να τη σώσετε. Σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις ιδεολογίες υπάρχουν αγαθοί και αγνοί Έλληνες. Και ορθόδοξοι και καλοί. Αλλά με τα κόμματα μας διήρεσαν και οι καλοί τι είναι, χωρισμένοι. Ας στείλει κάποιον ο Θεός να ηγηθεί ενός νέου κόμματος και να πάει το 70% όπως έλεγα σε κάποιον προχθές τον Ελλήνο κοντά του και να δεις πώς μαζεύονται και αν το ορίσει αυτό ο Θεούλης αυτοί που κυβερνούν τώρα και αυτοί που είναι ένοχοι το χειρότερο πράγμα είναι η ενοχή και η κακή συνείδηση η μεγαλύτερη βία όπως λέει ο Ανδρέας Κρήτης θα δείτε πού θα πάνε να κρυφτούν και αν προλάβουν να κρυφτούν
Γιατί υπάρχει και η οργή του λαού που είναι οργή του Θεού κατά το λαό μας. Καταλάβατε αυτό? Δύσκολα πράγματα. Κυβερούν οι ξένοι. Τους παρακαλείς να ησυχάσουν. Δεν ησυχάζουν. Και λες είναι κατακτητέ. Αλλά αυτά είναι δική μας. Και όποιοι άλλοι τους έστειλα εδώ. Πεις δίνουν τον αέρα και δεν μπορεί ούτε η αστυνομία να λειτουργήσει. Πας στην αστυνομία, δεν μπορώ λέγω να κάνω τίποτα. Μα αστυνομία δεν μπορείς κύριε να κάνεις τίποτε. Εμείς σε πληρώνουμε εδώ πέρα. Εμείς σου δίνουμε το αίμα μας. Και πήγαινε στην αστυνομία τα παιδιά των πολιτικών, όχι, τα παιδιά του λαού μας είναι. Τα φτωχαδάκια πάνε να φάνε ψωμάκι. Να βγάλουν το ψωμί τους, να φροντίσουν και την πατρίδα και την ένωμη τάξη και τους πολίτες. Δηλαδή εμείς τους πληρώνουμε και εμείς δεν έχουμε καμία προστασία. Παρατρέχουν πίσω από τους πολιτικούς και φρουρούν τους πολιτικούς αρχηγούς και τους όποιους άλλους και τους τόσους βασιλιάδες που προέκυψαν μετά την απέλαση του όντως βασιλέως Κωνσταντίνου. Δεν είμαι βασιλικός, αλλά εκεί πάντα πράγματα. Εκεί πάντα πράγματα. Και τα βλέπουμε μόνοι μας. Αλλά σε επιστρέψω και σας λέω και πάλι με συγχωρέστε, αλλά δεν πάει άλλο. Το βλέπετε κι εσείς. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Πολιτικοί νομοθετούν τώρα, κάτσε. Σκέφτηκε κανείς το κοσμάκι. Ό,τι τους λένε κάνουν. Είδα και μερικοί καλοί, δεν ακούγονται πια. Παλιότερα ακουγιόντουσαν και από το Πασόκ και από την Νέα Δημοκρατία. Και από... Τώρα τίποτα. Μετά σε οποίο, πώς λέει και ο τραγουδάκι. Λοιπόν, και βροχή. Μάλιστα, να επανέλθουμε. Είχε χαρά ο Άγιος μας Νεκτάριος και έχει χαρά κάθε φορά που γιορτάζει η Παναγία η Σιλιβριανή. Και μάλιστα έδωσε και έφτιαξαν ένα πανομοιότυπο στο Άγιον Όρος, στους Δανιηλαίους της Παναγίας Σιλιβριανής. Και είναι η ιδιαίτερη εικόνα του που είναι και σήμερα στο κελάκι του στην Αίγινα, μπροστά στην οποία είχε γονατίσει αμέτρητες φορές, είχε κλάψει, είχε δοξολογήσει, είχε απαγγείλει τους ύμνους του Θεοτοκαρίου του και πολλές φορές είχε βγάλει και τις άδειες τσέπες του και τις είχε δείξει τη Δέσποινα και τις είπε πως δεν έχουμε χρήματα κυρία και πως πρέπει να μας φροντίσετε. Τις μιλούσε πάντοτε στον πληθυντικό. Τι ευγένεια είναι αυτή. Ξέρετε, ο Άγιος Νεκτάριος μιλούσε απτέσως και την γαλλική γλώσσα. Ποια είναι γλώσσα της ευγενίας, γλώσσα των σαλονιών και γλώσσα της ομορφιάς. Αλλά όπως λένε ήδη οι Γάλλοι, τον πολιτισμό τους και τη γλώσσα τους και την ευγένειά τους που τα οφείλουν στους Έλληνες, παρακαλώ. Στους Έλληνες. Γι' αυτό και τώρα πρωτοπορούν οι Γάλλοι. Στο Κυπριακό είναι με εμάς. Έστω και αν θέλουν να τη βγουν στους Άγγλους. Βεβαίως. Βεβαίως. Και τώρα καίνε και τους αραπάδες εκεί. Δεν τι κάνουν. Είναι μπρισμοί αυτοί. Τους φέραν στο αμήν. Τους φέραν στο αμήν τους ανθρώπους. Διαδέ τη γλώσσα μας. Φωνάζουν και μαλώνουν τους Έλληνες που δεν γράφουν στο πολιτονικό και που δεν γράφουν στη σωστή ορθογραφία. Και όσοι δικοί μας σπουδάζουν, ξέρω τι σας λέει, σπουδάζουν εκεί, γράφουν και πολιτονικό και τη σωστή ορθογραφία όταν είναι να αναφερθούν στην ελληνική γλώσσα ή να γράψουν με την ελληνική γλώσσα. Φωνάζουν εκείνοι. Φωνάζουν. Και καλά κάνουν. Και είπαν όχι και στο Ευρωσύνταγμα που είναι σύνταγμα του Αντιχρίστου. Πιανούνε όταν βγάνει το χριστιανισμό από το Σύνταγμα. Δεν το καταλαβαίνουν ποιος είναι πίσω. Θέλει και πολύ σοφία να το καταλάβουμε. Αφού όλες οι χώρες της Ενωμένης Ευρώπης είναι χριστιανικές. Έστω και αν είναι ορθόδοξο όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Είναι χριστιανικές. Δεν πρέπει λοιπόν στο Σύνταγμα να έχουμε τον Χριστό. Ποιον πρέπει να έχουμε, τον άλλον? Αυτόν θέλουν να βάλουν. Και γι' αυτό οι Γάλλοι πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν και θα μας διδάξουν κι άλλα στη συνέχεια. Για να δείτε, θα μας διδάξουν κι άλλα στη συνέχεια. Αλλά να επανέλθουμε πάλι, γιατί το θέμα μας είναι το γενέσιον της Θεοτόκου. Αλλά και αυτά όλα για τη Θεοτόκο είναι. Γιατί είναι η μεγαλύτερη αγάπη και λατρεία της Ορθοδοξίας και της Ρωμιοσύνης και περισσότερο των Ελλήνων μετά το Χριστό μας η Παναγία. Δεν έχουμε άλλη αμαρτωλή προς Θεόν. Δεν έχουμε άλλη καταφυγή. Δεν έχουμε άλλη μάνα. Δεν έχουμε άλλη προστασία. Δεν έχουμε άλλη βοήθεια. Δεν έχουμε άλλη πρεσβεία θερμή. Δεν έχουμε άλλη υπέρμαχο στρατηγό.
Έχουμε μόνο εκείνη και όλοι εκείνη, και οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμοκαθολικοί και οι Προτεστάντες που τσινάνε. Και κάποτε είπε ο Πάτερ Παΐσιο έναν Προτεστάντη, τώρα εμείς πάμε να προσευχηθούμε στη μανούλα μας. Εσείς δεν έχετε μανούλα. Και τι έγινε εδώ στην ψυχή του Προτεστάντη, που ήταν αγαθός Ισραηλίτης και γη καλή και αγαθή. Ήρθαν δάκρυα και του λέει, Πάτερ, πολύ καλά μας είπατε και σας ευχαριστώ. Κανείς μας το είχε πει αυτό. Αλλά από σήμερα και πέρα θέλω κι εγώ να έχω μανούλα, θα γίνω Ορθόδοξος. Μάλιστα. Και οι μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι τη βρίζουν την Παναγία, που τη βρίζουμε εμείς οι Έλληνες. Όχι. Τη λένε δέσποινά μας και κυρία μας Μαριά. Έτσι λέει στο Κοράνιο. Δέσποινά μας και κυρία μας Μαριά. Τη βρίζουν την Παναγίτσα. Αλλά η Παναγίτσα, είτε τη βρίζουμε είτε όχι, είναι κοντά μας. Δεν μας το κρατάει. Βλέπετε ότι είμαστε βλάκες πολλές φορές και ανόητοι. Και το κεφάλι μας έχει άχυρα. Αλλά μετά και εμείς οι ίδιοι τι κάνουμε. Σε εκείνη πάμε. Σε εκείνη καταφεύγουμε. Εκείνη φωνάζουμε. Εκείνη έχουμε. Και δεν μας αφήνει ποτέ. Μας πήρε στο Βυζάντιο με την άλωση. Και μας πέρασε στην Τουρκοκρατία. Και μας έκλαιγε. Και μας υπηρετούσε. Και αλλάξαμε. Και αναγεννηθήκαμε. Και βγάλαμε νεομάρτυρες και τόσους άλλους υπέροχους. Και φτάσαμε στα 1821 με εκείνη την υπογραφή και την απαντοχή. Την ταύτισε ο Διονύσιος Σολωμός και οι άλλοι ποιητέ μας την Παναγία με την ελευθερία μας. Και είναι η ελευθερία μας. Διότι η Παναγία δέχτηκε το Άγιο Πνεύμα και γέννησε το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Κι ούτω Πνεύμα Κυρίου εκεί και ελευθερία, λέει ο Μέγας Απόστολος των Εθνών. Γιόρταζε λοιπόν ο Άγιος, έφτιαξε αργότερα και την εικόνα της Παναγίας της Ηλυβριανής και είχε χαρά μεγάλη και την παρακαλούσε. Να πούμε και κάτι άλλο, η Παναγία η Ηλυβριανή είναι εκείνη η οποία ενίκησε στην αυμαχία, παιδιά ήσυχα, του Ναβαρίνου. Στην αυμαχία του Ναβαρίνου, 8 Οκτωβρίου 1827, στην Πύλο, γράφει ένας ιστορικός, ο Σπηλιάδης, πως την παραμονή της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, 7 Οκτωβρίου, πολλοί Τουρκοεγύπτιοι, βλέποντας πως θα γίνει ναυμαχία και μπορούσε να νικηθούν, παρότι το πάρα πολύ η τουρκοεγυπτιακή αρμάδα, έβαλαν φωτιά σε όλα τα άχρηστα πλοία και τα έκαψαν με ένα σκοπό, μήπως φυσήξει ούριος άνεμος και σαν άλλα πυρπολικά τα καμένα πλοία πάνε στο στόλο των Ηνωμένων Χριστιανικών Δυνάμεων, των συμμάχων μας, που τους έφερε εκεί ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Θεός και η Παναγία. Αλλά δεν φύσηξε άνεμος και κάηκαν εκεί. Το πρωί της 8ης Οκτωβρίου είδαν οι χριστιανικές δυνάμεις κάτι σαν άνθρωπος να περπατά από το μέρος των Τούρκων, εκεί που είχαν τα πλοία τους δηλαδή αράξει, να έρχεται κάτι σαν άνθρωπος προς το μέρος των δυνάμεων των χριστιανικών και μάλιστα προς το μέρος των ομοδόξων Ρώσων. Και όταν ήρθα από κοντά είδαν πως ήταν μια εικόνα που περπατούσε, θα λέγαμε, πάνω στη θάλασσα. Έριξαν και την έπιασαν και ήταν η Παναγία η Ηλυβριανή. Αντίγραφο της Παναγίας της Ηλυβριανής, της πατρίδος του Αγίου Νεκταρίου με το γενέσιο της Θεοτόκου στον Αμέρος και από τ' άλλο την Παναγία ένθρονη με το Χριστό στη Θεία της Αγκάλη. Και σε λίγο έγινε η ναυμαχία και νίκησαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και κατασυνέτριψαν και ετιμώρησαν, θα λέγαμε γιατί όχι, τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στόλο που τόσα κακά είχε κάνει στην πατρίδα μας εκείνη την εποχή. Ήταν λοιπόν η Παναγία Ηλυβριανή η νικήτρια
το αναφέρει ο ιστορικός, ο Σπηλιάδης που είναι πιο, ο πιο αντικειμενικός στον τρίτο τόμο. Και στα 1922, όπως είπαμε και στην αρχή, με την ανταλλαγή των πληθυσμών και την μικρασιατική καταστροφή, τώρα εδώ οι δικοί μας οι μεγάλοι κάνουν κουμπαριές με τους Τούρκους, συνοικέσαι με τους Τούρκους, έργα στην τηλεόραση με τους Τούρκους. Μην τα βλέπετε αν θέλετε. Τα βλέπετε αν θέλετε. Έχουν ένα σκοπό, να μας μπολιάσουν με τους Τούρκους και να μας κάνουν ένα. Εδώ η Ευρώπη αντιδρά και δεν τους θέλει. Και η Γερμανία και η Γαλλία και άλλοι. Εμείς κάνουμε εδώ, δεν ξέρω τι κάνουμε, τους ανοήτους. Το λιγότερο να πω τους ανοήτους, για να μην δυσαρεστήσουμε τους μεγάλους. Και έγινε λοιπόν η ανταλλαγή και έφυγαν οι καημένοι Σιλιβριανοί, ήρθαν στην κυρίως Ελλάδα, Μακεδονία και πήγαν εκεί οι Μακεδόνες Τούρκοι, που δεν ήταν Τούρκοι στην ουσία αυτοί οι Μακεδόνες, ήταν Έλληνες εξισλαμισθέντες σε δύσκολους καιρούς και χρόνους. Σήμερα δεν υπάρχει καμία εκκλησία στη Σιλιβρία από τη 40, ούτε Μητρόπολης. Μητρόπολης των γενέσεων της Θεοτόκου, πάει η ώρα, το γενέσεων της Θεοτόκου έχει γίνει πλατεία. Και παίζουν τα τουρκόπουλα και περπατάνε με πόνο οι κρυπτοχριστιανοί, που τους λένε και πατριώτες. Υπάρχουν και εκεί. Και το νεκροταφείο έχει γίνει πάρκο. Η δε εικόνα της Παναγίας της Σιλιβριανής, το πρωτότυπο δηλαδή που ήρθε από τη Βασιλεύουσα, προσκυνείται σήμερα, υπάρχει δηλαδή, και προσκυνείται, όπως λέει ο σοφός συγγραφεύς του βιβλίου Άγιος Νεκτάριος, προσκυνείται σήμερα στον τίμιο πρόδρομο της Καβάλας. Όσοι περάσετε από την Καβάλα, ζητήστε την εκκλησία που είναι νοριακή τιμή προδρόμου και περάστε να φιλήσετε την Παναγία της Σιλιβριανή. Είναι ακόμη και τα λείψανα εκεί της Οσίας Ξένης, όσα δεν πήραν, όσα δεν εδόθησαν μάλλον στην Οσία Ξένη του Πειραιός, στην Νίκαια, και στην Οσία Ξένη της Θεσσαλονίκης και την κάρα του Αγίου Αγαθονίκου. Ευτυχώς που υπάρχει η Μητροπολιτική Ελλάς και ήρθαν όλοι οι Έλληνες της Μικρασίας και του Πόντ και της Καπαδοκίας, ή μάλλον οι περισσότεροι, και έγινε ο πληθυσμός της Ελλάδος ομογενής, καθάριος Ρωμαίκος, καθάριος Ελληνοορθόδοξος. Και ξέρετε, είναι αυτό πολύ σημαντικό, γιατί και σήμερα ακόμη το 90% των κατοίκων της Ελλάδος είναι Έλληνες Ορθόδοξοι. Το ξέρετε αυτό, Έλληνες Ορθόδοξοι. Και είναι σημαντικό, ας το κρατήσουμε αν θέλουμε αυτό, ας το κρατήσουμε και ας μεγαλώσουμε την ομοιοσύνη. Τη χρειάζονται τόσοι που αναπνέουν στη σκλαβιά, στα αλλήτρωτα μέρη, αλλά και σε όλη την οικουμένη, με τη νέα τάξη πραγμάτων, η οποία είναι η μεγαλύτερη σκλαβιά και η μεγαλύτερη δικτατορία. Και να ξέρουμε ότι κυβερνά ο Θεός, κυβερνά η Παναγία, κυβερνούν οι Άγιοι. Και λίγα λόγια θα πούμε και αύριο για το γενέσιον της Παναγίας μας, καθώς αναφέρει η παράδοση και οι πατέρες, οι δίκαιοι Θεοπάτορες, οι ευσεβείς και πλούσιοι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα είχαν μεγάλη αγάπη στο Θεό και μεγάλη λατρεία. Ήταν ένθεοι. Είχαν όμως και ένα σταυρό. Δεν είχαν παιδί, γιατί η Άννα ήταν στήρα. Και πονούσαν γι' αυτό και παρακαλούσαν το Θεό. Και εκείνος δεν έδινε. Και περνούσε ο καιρός. Και αργούσε ο Κύριος. Και επέμεναν εκείνοι. Και κάποια φορά του πήγε ο Ιωακείμ τα δώρα του στο ναό. Πρώτος ο ιερεύς του λέει, δεν έχω δικαίωμα να τα πάρω, γιατί δεν έχει τέκνα. Και στο Ισραήλ, όποιος δεν είχε τέκνα, έχανε την ελπίδα να γεννηθεί από τη γενιά του ο λυτρωτής του κόσμου. Καταλάβατε, είναι δικός λόγος. Σήμερα είναι μια δοκιμασία σίγουρα, αλλά τα αφήνουμε στο Θεό
και εκείνος ξέρει καλύτερα, πολύ καλύτερα. Και τότε στενοχωρήθη ο Ιωακείμ και λέει της Άννας, θα φύγω, θα πάω στην ερημιά, θα προσευχηθώ και θα νηστέψω και θα παρακαλέσω τον Κύριο να δώσει παιδί. Γιατί αν δεν δώσει, δεν ξαναγυρίζω, δεν με ξαναβλέπεις. Και έφυγε εκείνος, πήγε στην έρημο, στο βουνό και ζούσε μόνος, νηστεύων και προσευχόμενος και αγρυπνών. Και η Άννα έμεινε στο σπίτι, πήγαινε, κρυβότανε στον κήπο και προσευχότανε. Είχε την υπερέτρια που την εχλέβαζε. Τη λέει, αν είσαι καλή, θα σου δίνει ο Θεός παιδί. Ποιος ξέρει τι παλιό γυναίκα είσαι και ας φαίνεσαι καλή και ο Θεός σε τιμωρεί. Υπάρχει και αυτή η αντίληψη. Και έκλαιγε εκείνη και πονούσε. Ξέρεις τι, να έχεις τον πόνο σου και να στη λένε και από πάνω. Δύσκολα πράγματα. Σταυρός. Και τι γίνεται. Έρχεται άγγελος Κυρίου στην Άννα και της λέει, άκουσε την προσευχή σου ο Θεός, κατά την παράδοση ο αρχάγγελος Γαβριήλ, και θα γεννήσεις παιδί, ένα και μοναδικό, αλλά το υπεροχότερο στον κόσμο. Θα το θυμούνται οι γενιές και θα κάνει το μεγαλύτερο καλό στην πλάση. Και την ίδια ώρα, άλλος άγγελος, γιατί να μην ήταν ο Μιχαήλ, αυτά τα παλικάρια του Θεού, πήγε στον Άγιο Ιωακείμ και του είπε τα ίδια λόγια. Και εκείνος κατέβηκε περιχαρής στο σπίτι του, χαιρετήθηκαν με την Αγία Άννα, πήγαν στην εκκλησία, πρόσφερα δώρα και μετά από 9 μήνες εγεννήθη η Θεοτόκος Μαρία. Και η γέννησή της έφερε χαρά σε όλη την οικουμένη. Το ακούσαμε στα Πολιτίκιο. Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαρά ανεμήνησε πάση την οικουμένη. Γιατί? Γιατί από αυτήν ανέτειλε ο Χριστός, ο Θεός ημών, ο οποίος έλυσε την κατάρα και έδωκε την ευλογία και χάρισε σε εμάς, παιδιά, την αιώνια ζωή. Για πρόσεξε, κύριε Επίτροπε, εδώ πέρα. Την αιώνια ζωή. Την αιώνια ζωή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, για να τελειώσω, με μύριους τόνους και με ανίποτη χαρά τιμά και γεραίρει και δοξάζει τη γέννηση της Παναγίας, το γενέθλιον της Θεοτόκου. Τα υπόλοιπα πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί, που έχουμε Θεία Λειτουργία 5 με 6 αντί της Παρασκευής. Και την άλλη Τετάρτη, σαν σήμερα πρώτα ο Θεός, 5 με 6 το πρωί πάλι του Τιμίου Σταυρού. 5 με 6 το πρωί θα έχουμε Θεία Λειτουργία και τα υπόλοιπα. Και το απόγευμα της Ιδίας ημέρας 2,5 με 3 εσπερινό και στη συνέχεια ομιλία με θέμα «Χέρις ο του Κυρίου Σταυρός». Τώρα ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, ευχαριστώ το Ίδρυμα και τις Κυρίες, ευχαριστώ τον Ιεροψάλτη και τον Επίτροπο και ευχαριστώ και όλους εσάς που για πρώτη μέρα σήμερα που αρχίσαμε τα κηρύγματα της Τετάρτης ήρθατε με λογισμό και μόνιρο και με αγάπη και κάναμε τον εσπερινό της Παναγίας μας και την ταπεινή αυτή η ομιλία. Αν σε κάτι σας στενοχώρησα, ζητώ συγγνώμη, καθώς και από όλους τους ακροατάς του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ευχαριστούμε και τον σταθμό της Εκκλησίας μας που βάζει την ομιλία μας αυτή κάθε Πέμπτη 5 με 6 όπως ξέρετε. Ευχαριστούμε και τους παράγοντας του σταθμού μας και ευχόμεθα από καρδιάς και από ψυχής χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζουν αύριο. Η Παναγία να είναι βοήθειά μας. Ας ψάλλουμε τώρα τον εθνικό με της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια.
σοιώσει η πόλη σου, Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφι ανύμφε. Και πάλι σε ευχαριστώ, η Παναγία βοηθειά μας και του χρόνου. Καλή σας νύχτα.